Γεια σας. Γεια σας. Είμαστε εδώ με την Dominica Rides στο Fan Moto. Έχουμε πίσω μας δύο Royal Enfield Himalayan, ένα μοντέλο του 22 και ένα μοντέλο του 21. Ελάχιστες, είναι τα ίδια μοντέλα. Ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους, στην ουσία τίποτα σημαντικό. Λοιπόν, μίλησέ μας για τις 4 μέρες που πέρασες στη Σαντορίνη. Βασικά ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει η καινούργια χρονιά. 2024 με ένα φανταστικό ταξίδι, χωρίς τουρίστες και καιρό, μπορώ να πω, από όλα. Από καλοκαίρι, άνοιξη, χειμώνα, φθινόπωρο, όλα τα ζήσαμε. Όλες τις εποχές, σε 4 μέρες. Τα μηχανάκια έχουν πάνω αλάτι Ιμαλαΐων, Σαντορίνη. Μπόλικο αλάτι. Η επιστροφή μας ήταν αρκετά επεισοδιακή. Επεισοδιακή, δυναμική. Το καράβι είχε πάρα πολύ νερό στο πάρκινγκ. Κούναγε πάρα πολύ στην επιστροφή. Ο καιρός χάλασε βασικά όπως επιστρέφαμε. Και οι μοτοσικλέτες έχουν τυλιχτεί από πάνω μέχρι κάτω σε θαλασσινό νερό, οπότε νομίζω ότι με το που τελειώσουμε το βίντεο η πρώτη κίνηση είναι να πάνε να πληθούν επιγόντως. Ένα καλό detailing, γιατί το αλάτι είναι εχθρός της μπογιάς. Ναι, οπωσδήποτε. Δυστυχώς η φίλη μου η Λουτσία που ήταν στο ταξίδι είναι ήδη στην Αγγλία, έφυγε χτες. Αλλά θα σας δείξω κάποια πλάνα. Ήταν από τα πιο ωραία ταξίδια που έχουμε κάνει ποτέ και νομίζω το Royal Enfield Himalayan ήταν η καλύτερη επιλογή για το συγκεκριμένο ταξίδι. Γιατί η Σαντορίνη δεν έχει καλούς δρόμους. Έχει πέτρες παντού, θέλει πάρα πολύ προσοχή γιατί πέφτουν τα βράχια. Έχει τρύπες, είχε άμμο, είχε γαρμπίλι, ανηφόρες, κατηφόρες, λίγο off-road. Κάποια στιγμή βρήκαμε και κάποια σημεία και κάναμε έτσι λίγα μικρά αλματάκια και λίγα χωματάκια. Σίγουρα σε βοήθησε η μεγάλη διάσταση τροχού. Ήταν αρκετά φορτωμένα τα μηχανάκια. Η υποδύναμη ήταν αρκετή για να βγάλετε το ταξίδι. 28 άλογα. Νομίζω για τη Σαντορίνη είναι υπερ αρκετά. Γενικά είναι. Και γενικά, σαν ταξίδι, αν είσαι οδηγός ο οποίος δεν θέλει να πηγαίνει με 200 χιλιόμετρα την ώρα, είναι πάρα πολύ ωραίο να πηγαίνεις σε ένα ταξίδι και να το απολαμβάνεις χωρίς να τρέχεις. Οπότε όλοι γνωρίζουν ότι τα Royal Enfield δεν έχουν πολλά άλογα. Βέβαια, το καινούριο έχει άλλες υποσχέσεις. Θα έρθει σύντομα το καινούριο. Θα το πούμε σε λίγο αυτά. Ας μιλήσουμε πρώτα για τις μοτοσικλέτες που έχουμε πίσω μας. Ήτανε, νομίζω, αρκετά στην ανηφόρα πρώτη Δευτέρα. Τράβαγε όμως. Πήγαινε μια χαρά. Καταφέραμε και γυρίσαμε όλο το νησί. Δεν αφήσαμε παραλία και χωριό που δεν επισκεφτήκαμε. Φαίνεται. Βρήκαμε και μία πάρα πολύ ωραία παραλία, στην οποία πήγαμε 3 ή 4 φορές γιατί μας άρεσε πάρα πολύ η διαδρομή. Και ήταν και ωραία, δεν είχε κίνηση. Βασικά όλο το νησί δεν είχε κίνηση. Αλλά συγκεκριμένη είχε βράχια με άμμο που έμοιαζε σαν να ήμασταν στον Άρη, σε έναν άλλον πλανήτη. Τελευταία μέρα όμως αποφασίσαμε να πάμε στην Περίσσα. Ναι. Πήραμε τα Royal Enfield και κάναμε το τέλειο τεστ και τα οδηγήσαμε σε βαθιά άμμο τόση. Εντάξει, εννοείται ότι βουλιάξαμε και κολλήσαμε κάποια στιγμή. Σίγουρα. Ρίξαμε τη μηχάνη μερικές φορές κάτω, γιατί ο μόνος τρόπος για να ξεκολλήσεις από την άμμο είναι να τη ρίξεις κάτω, να την τραβήξεις. Για να βγει από τη λακκούβα που έχεις δημιουργήσει. Για να ξανασυνεχίσεις. Ναι. Από εξοπλισμό πάντως, η μοτοσυκλέτα είναι πλήρης. Δηλαδή, πέρα από τις βαλίτσες που δεν είναι στον στάνταρ εξοπλισμό τον εργοστασιακό, τα πίσω κάγκελα, τα μπροστινά κάγκελα, το τρίπερ που έχει, το GPS-άκι, η ζελατίνα. Όλα επαρκούν να κάνεις ένα ταξίδι. Βοήθησε πάρα πολύ στο ταξίδι. Ναι, δεν ένιωθα πολύ αέρα, ενώ δεν του φαίνεται. Έκοβε αέρα. Οι καθρέφτες επίσης έχουν καλή ορατότητα. Λίγο τρέμουλο έχουν, εντάξει. Άμα οδηγάς Harley, ξέρεις κιόλας. Λόγω του κινητήρα. Harley, Royal Enfield έχουν αυτό το ωραιότατο τρεμουλάκι. Ο κινητήρας, προκειμένου να έχει αυτή την αξιοπιστία, την παρημιώδη, το σχέδιό του είναι πολύ παλιό. Μπορεί να είναι 40 και 50 χρονών. Επίσης όμως δεν χαλάει. Αλλά η απλή του κατασκευή είναι αυτή που του δίνει τόσο μεγάλη αξιοπιστία. Χάνουμε βέβαια λίγο στον κραδασμό, στην υποδύναμη. Okay, κάνουμε ένα συμβιβασμό και κερδίζουμε στην αξιοπιστία. Σίγουρα. Πολύ. Θεωρώ ότι αν κάναμε ό,τι κάναμε σε ένα μουλτιστράντα στο ταξίδι μας, δεν είμαι σίγουρη αν θα ερχόμασταν με τις μοτοσυκλέτες πίσω στο φάνματο. Ενώ με αυτά δεν χαμπαριάζουν πραγματικά τίποτα. Πάνε παντού, εμείς θα είπαμε φιλικά και όμορφα τρακτέρ. Έτσι. Γιατί όταν τα οδηγάς, έχεις αυτή την αίσθηση ότι οδηγάς κάτι το οποίο δεν έχει ηλεκτρονική υποβοήθηση. Μόνο ABS δεν έχει. Σε ένα μικρό νησί το οποίο έχει δύσκολους δρόμους, ανηφόρες, κατηφόρες, λίγο χώμα και θέλεις να απολαύσεις το ταξίδι σου χωρίς όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα και να τρέχεις,
είναι η κατάλληλη μοτοσικλέτα. Επίσης για το budget, το κόστος που κοστίζει καλά η μοτοσικλέτα αυτή είναι τέλεια. Για την κατηγορία τιμής της είναι, ναι, εκτός το ότι είναι από τις πιο όμορφες, βέβαια είναι όμορφες και υποκειμενικό όπου αυτό. Όπου πηγαίναμε, εκτός ότι εντάξει, ήμασταν δύο κοπέλες με μοτοσικλέτες, όλοι κοιτούσαν και λέγανε τι όμορφη μοτοσικλέτα είναι αυτή. Όντως. Μέχρι και οι άνθρωποι βγάλαν φωτογραφίες με τη μηχανή. Για την κατηγορία τιμής της, η κατανάλωση, τα χαρακτηριστικά, το στυλ, η αξιοπιστία δεν ξεπερνιόνται εύκολα. Και η κατανάλωση δεν είχε πολύ. Δεν έχει πολύ. Τίποτα. Πολύ μικρή. Δεν διψάει. Είναι και λίγα άλογα βέβαια. Ναι, όχι. Πάρα πολύ ωραία μοτοσυκλέτα. Χαρήκαμε πολύ το ταξίδι. Το βάρος της μοτοσυκλέτας πώς φάνηκε? Νομίζω είναι γύρω στα 200 κιλά περίπου, φορτωμένο με όλα τα υγρά. Εγώ πραγματικά δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Δηλαδή είμαι μια κοπέλα 1,75 cm ύψος, 50 κιλά και μου φάνηκε πάρα πολύ εύκολο να την οδηγήσω. Έχει χαμηλό κέντρο βάρους. Όντως. Δεν το νιώθεις ψηλά δηλαδή καθόλου. Επίσης εμένα με βοήθησε πάρα πολύ η πίσω σέλα που είναι για τον συνοδηγό. Είχα βάλει το backpack. Ναι. Και το backpack μου ακουμπούσε στη σέλα του συνοδηγού και δεν υπονοούσε η πλάτη μου. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ και πιστεύω αν ξαναπάω σε κάποιο άλλο νησί έτσι παρόμοιο που θέλουμε να κάνουμε ένα ωραίο adventure και να ζήσουμε πραγματικά έτσι από κοντά όλη αυτή την εμπειρία, νομίζω πως ανυπομονώ να δοκιμάσω πώς και πώς το καινούριο μοντέλο, γιατί κάτι έχω ακούσει ότι έρχεται σύντομα. Έρχεται το καινούριο. Θα το δούμε έχει πολύ σύντομα. Αλλαγές. Έχει μεγάλες αλλαγές. Ναι. Για πες. Έχει άλλο σχεδιασμό, έχει άλλο φανάρι, άλλο κινητήρα. Είναι πολύ διαφορετική η μοτοσυκλέτα. Έχει άλλο κινητήρα. Ναι, καινούριο δηλαδή, μεγάλο upgrade. Ο κινητήρας αυτός δεν παίρνει προδιαγραφές Euro 5. Mm-hmm. Παίρνει, θα πρέπει να τον κάνεις 12 άλογα, ας πούμε 15. Mm-hmm. Δεν συμφέρει την εταιρεία, οπότε ανέπτυξε ένα κινητήρα 4,5, 450 κυβικά. Φανάρι, αυτό είναι 4,11, LED. Έτσι. Ναι. Mm-hmm. Έχει βάλει άλλο φανάρι, LED. Mm-hmm. Έχει δύο συστηματάκια ακόμα, πιο ωραίο όργανο. Κρατάει το στυλ, το σχεδιασμό, το φέρνει λίγο πιο πολύ στο σήμερα και βγάζει και εννοείται καινούρια χρώματα όπως βγάζει κάθε χρόνο 4, 5, 6, 7, πολλά πολύ χρώματα. Πολύ ωραία, ναι. Και εμένα και το πράσινο μου άρεσε πάρα πολύ και το μαύρο είναι πολύ ωραίο. Είναι. Και έχει και πιο πολλά άλογα το καινούριο μοντέλο. Έχει λίγο πιο πολλά άλογα, ναι. Τιμές. Πόσο κόστιζε το παλιό μοντέλο και πόσο θα κοστίζει το καινούριο? Μπορείς να αγοράσεις τώρα ένα παλιό Royal Enfield? Όχι. Αυτό το μοντέλο έχει ξεπουλήσει, έχει τελειώσει. Περιμένουμε το καινούριο πλέον. Άρα μόνο μεταχειρισμένο. Μόνο μεταχειρισμένο. Mm-hmm. Παίρνουμε εμείς κατά καιρούς ανταλλαγές από πελάτες μας που τα έχουν πάρει, τα φέρνουν πίσω να κάνουν κάποιο upgrade. Ό,τι θέλετε, παιδιά, στο fan motorcycle. Πληροφορίες στο site τηλέφωνο, και στη σελίδα μας το κάτω. Πληροφορίες στην περιγραφή. Ακριβώς. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο δώρο. Τι ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγες στις Ινδίες, στα headquarters της Royal Enfield. Ναι. Πώς ήταν αυτό? Πήγαμε και είδαμε και σχεδιαστήρια, είδαμε και την παραγωγή. Είδαμε τον τρόπο που δοκιμάζουν τις μοτοσυκλέτες και πραγματικά ήταν πάρα πολύ σκληρό. Ναι. Πάρα πολύ σκληρό. Πραγματικά αντέχουν τα πάντα αυτές οι δοκιμασίες. Οι ήταν απίστευτες και παρότι έχω πάει σε αρκετά εργοστάσια από πολύ μεγάλες εταιρείες, μου άρεσε πάρα πολύ ότι δίνουν μεγάλη έμφαση στο ότι η μοτοσυκλέτα είναι φτιαγμένη για να αντέξει και για να αντέξει κατά πολλές τις συνθήκες. Από ό,τι ξέρω, έχεις και εσύ ένα Royal Enfield και έχεις κάνει καλά πάντα. Και στην Άξο πηγαίνεις με το Royal Enfield. Προφανώς. Είναι στο... Πώς σου φαίνεται, είναι, σ' αρέσει. Είναι στο περιβάλλον του. Νομίζω... Σου λείπουν τα άλογα. Αναλόγως με το περιβάλλον Ακριβώς. που θα κινηθείς, τα άλογα δεν είναι το ζητούμενο. Προφανώς κανείς δεν μίσησε τον γκάζι, κανείς δεν μίσησε την υποδύναμη. Όλοι, όλα για την υποδύναμη γίνονται. Όμως. Υπάρχουν και άλλου είδους χρήσεις για τις μοτοσυκλέτες και υπάρχουν και άλλου είδους διαδρομές. Σε αυτές τις διαδρομές. Και άλλοι οδηγοί. Προφανώς. Ανάλογα με τι αρέσει τον καθένα. Έχουμε λοιπόν entry level bikers, οι οποίοι ξεκινάνε από κάποιες μοτοσυκλέτες με βασικά χαρακτηριστικά, ας πούμε σκούτερ ή commuters, και μετά θέλουν να δοκιμάσουν αν οι ανησυχίες που έχουν για το κομμάτι του off-road ή του ή να κάνουν adventure. Ταξίδια, σιγά σιγά να ξεκινήσουν να κάνουν ταξίδια, να φορτώσουν λίγο παραπάνω τη μοτοσυκλέτα. Και ας είναι πολλά κιλά, το συνιστώ. Δεν είναι εύκολο να οδηγήσει ένα Royal Enfield χειμώνα. Ναι. Ερώτηση. Test rides κάνετε? Προφανώς. Αλίμονο, άμα δεν κάνεις test drive, δεν κάνουμε δουλειά. Ωραία, και πόσο ένας άνθρωπος που θέλει να δοκιμάσει ένα Himalaya? Τα test drive είναι από τις 10 μέχρι τις 4. Γίνονται με ραντεβού ώστε να μην συμπέσουν δύο test drive μαζί, διαρκεί από 15 μέχρι 20-30 λεπτά αναλόγως τη μοτοσυκλέτα και την ημέρα. Χρειαζόμαστε απαραίτητο στο δίπλωμα, τον εξοπλισμό, κράνος, μπουφάν, γάντια, παντελόνι ή δυνατόν και μποτάκια. Πάντα αυτό, δεν το συζητάμε. Οι διαδρομές που μπορούμε να, που έχουμε εδώ στην περιοχή μας στην Ηλιούπολη,
Είναι αρκετές και περιλαμβάνουν οδήγηση από κίνηση έως και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης που είναι σχετικά κοντά. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Να είστε καλά. Και τα λέμε στο επόμενο. Έγινε friend.